Σήμερα θα σας αποκαλύψουμε πώς γίνονται οι στημένες ψηφοφορίες στο διαδίκτυο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε ένα απλό κινητό εδώ πέρα, 3G τέλος πάντων. Πάμε στα περισσότερα, ρυθμίσεις. Πάμε εκεί πέρα που εκαθάριση, αποδοχή cookies. Αυτό να μην το κάνουμε check, unchecked. Δηλαδή να μην υπάρχει, να μην είναι πατημένο στην αποδοχή cookies. Και βγαίνουμε γρήγορα. Πάμε στη σελίδα που θέλουμε. Πάμε στη συγκεκριμένη τώρα εδώ πέρα, έχει μια ψηφοφορία στην Ροδιακή. Στη Ροδιακή εκεί πέρα έχει μια ψηφοφορία. Πάμε γρήγορα εκεί που είναι η ψηφοφορία μας. Εύχομαι να μην είναι εν γνώση τους των συνταχτών και του διαχειριστή εκεί πέρα, τέλος πάντων, στη Ροδιακή, γιατί εδώ πέρα εξαγοράζουν συνειδήσεις από ό,τι φαίνεται, αν το κάνουν αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε τους υποψήφιους που θέλουμε να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε Χατζη Ευθυμίου εμείς. Για παράδειγμα. Βλέπετε, είχε επιλεχθεί ο Χατζη Ευθυμίου. Βοτ. Ψήφιζε. Ψηφίζεις. Αριθμός total votes 5.886. Το σημειώνουμε αυτό. 5.886. Και ποσοστά 37.41 ο Χατζηδιάκος, 17.21. Τώρα έχουμε τους δύο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, εντάξει, από εδώ κλείνουμε το παράθυρο γρήγορα. Γιατί κάποιοι το έχουν καταλάβει. Κλείνουμε το παράθυρο, κλείνουμε τη σύνδεση και ξαναπάμε πάλι Ροδιακή. Επιλέχθηκε η Ροδιακή πάλι. Είναι και βαριά η σελίδα τους. Πάλι καλά που ανοίγει, ας πούμε, σε 15 δευτερόλεπτα. Να πως εξαγοράζουν τις συνειδήσεις οι μαφίες. Λοιπόν, πάμε πάλι εδώ πέρα. Ούψ, να την ψηφοφορία πάλι. Εδώ είμαστε, Φώτης Χατζηδιάκος και τα λοιπά. Ξαναψηφίζουμε εμείς Χατζή, έτσι τυχαία να δούμε, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Και πατάμε vote. Ορίστε, ξαναψήφισα πάλι. 17,2,1, 17,43 ο Φώτης ο Χατζηδιάκος. Γιατί είναι οργανωμένο έγκλημα αυτή. Από το πρωί βαράνε. Τώρα έχει πάει 3. Λοιπόν, εντάξει, πάμε ξανά πάλι το ίδιο. Κλείνουμε το παράθυρο αυτό που είχαμε ανοίξει. Ροδιακή, την κλείνουμε τη Ροδιακή και την ξανανοίγουμε πάλι. Είπαμε, δεν κρατάει κούκκι στο κινητό, έτσι. Λοιπόν, Ροδιακή πάλι φορτώνει. Να πως έχει τα ποσοστά ο Χατζηδιάκος, 37 και 41, και μέσα σε κάτι λίγα δευτερόλεπτα έχει πάει και 43. Λοιπόν, αλλού αυτά, παιδιά. Κοροϊδίες μέχρι ένα σημείο, αλλά και καλά είναι να μαθαίνει και ο Ροδιακός λαός τα παιχνίδια που παίζονται με τις στημένες ψηφοφορίες και γκάλοπ. Πάλι στη Ροδιακή είμαστε, φεύγουμε γρήγορα γιατί έχει πολλούς Χατζηδιάκους, μου φαίνεται, σήμερα και βαράνε.
Πάμε πάλι σε ψηφοφορία. Εδώ έχει, το περάσαμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα θα ξαναψηφίσουμε το Χατζή. Έτσι, τυχαία τώρα το λέμε. Επιλέχθηκε ο Χατζή Ευθυμίου, το βλέπετε. Το ξαναψηφίζουμε. 17%, 17,45% ο Χατζηδιάκος. Μιλάμε για... χτυπάνε τον Χατζηδιάκο ασταμάτητα. Και οι ψήφοι είναι 5.891. 5.891. Πάμε συνέχεια. Κλείνουμε το παράθυρο αυτό. Της Ροδιακής, τέλος πάντων. Βλέπετε εδώ. Πίσω. Κλείνουμε το παράθυρο το προηγούμενο και ξανανοίγουμε τη Ροδιακή. Πάντα είπαμε, δεν έχουμε τα cookies μέσα στο σύστημα, στο browser δηλαδή του Firefox ή οποιοδήποτε άλλο. Βρισκόμαστε στη Ροδιακή, γρήγορα γρήγορα τρέχουμε, γιατί οι χατζηδιάκοι έχουν ξεφύγει σήμερα και έχουν ανεβάσει το σκορ εδώ πέρα. Μιλάμε για παιχνίδια, ρε. Αυτές αγοράζω συνειδήσεις, ρε, οι άνθρωποι. Χατζής Χατζευθυμίου. Choose an answer first. Εντάξει. Χατζής Χατζευθυμίου. Επιλέχθηκε. Ξαναψηφίζουμε. Έτοιμο. 17 και 19 ανέβηκε ο Χατζευθυμίου. 17 και 45. Πάμε. Κλείνουμε το παράθυρο. Κλείνουμε το παράθυρο της Ροδιακής και ανοίγουμε άλλο. Εύχομαι οι συντάκτες της Ροδιακής εκεί πέρα και τα παιδιά όλα. Ξέρω το φιλότιμο ότι έχουν φιλότιμο. Δεν πάω να τους πολεμήσω. Πάω απλά να τους ενημερώσω ότι η ψηφοφορία τους είναι φτιαχτή ή τέλος πάντων δεν είναι αξιόπιστη. Πάμε ξανά πίσω στη ψηφοφορία μας. Εδώ πάλι ο Κυφτές, ναι, εδώ και εδώ είμαστε, ωραία. Πάλι εδώ, Χατζής Χατζευθυμίου, θα τον ψηφίσουμε επίτηδες για να δείτε τις ψηφοφορίες, ότι εδώ μιλάμε για... Ο Χατζηδιάκος πρέπει να έχει 5-6 πιτσιρικάδες στο ραδά και βαράνε ανελέητα να πούμε ψήφους, βλέπετε. Εδώ 5.894. Πολύ ήταν 5.891, δηλαδή ο ψήφος μου ένας, δύο αυτοί, όχι τρεις, τρεις αυτοί, όχι δύο ένα. Δηλαδή έχει τώρα αυτή τη στιγμή δύο κινητά που υποστηρίζουν τον Χατζηδιάκο, που ξέρουν τον κόλπο και βαράνε διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Λυπάμαι κύριε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γεια σας.